Πόσο κλάσσα να αντιθώ πια. Τι κάνετε, παιδιά, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, πριν ξεκινήσει το σημερινό βίντεο, θέλω να σας πω ότι όλα τα προϊόντα που θα δείξω σε αυτό το βίντεο σήμερα, όλα τα links για τα προϊόντα αυτά θα τα έχω κάτω στο description για όσους θέλετε να τα βρείτε, έτσι ώστε να μην τα ψάχνετε με το χεράκι σας και κουραστείτε. Ναι, οπότε θα τα links από κάτω. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω στις δύο εταιρείες που μου έστειλαν αυτά τα προϊόντα. Είναι η CNDirect και το GearBest, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θέλω να πω πως για αυτά τα βίντεο δεν με πληρώνει κανένας, παιδιά. Απλά μου στέλνουν δωρεάν τα προϊόντα. Θέλω να πω πως αυτά τα βίντεο προσπαθώ να τα συνδυάζω με κάποιο giveaway, έτσι ώστε ναι μεν να μου στέλνουν μεγά πράγματα, αλλά να τα μπορώ να τα δώσω σε εσάς. Αυτό βεβαίως δεν δουλεύει πάντα, γιατί δεν έχουν πάρα πολύ στήριξη αυτού του είδους τα βίντεο. Οπότε θέλω να σας πω ότι αν θέλετε να κάνουμε διαγωνισμούς έτσι για ωραία gadgets και τέτοιες ιστορίες στο κανάλι, please να κάνετε μια κοινοποίηση αυτό το βίντεο, ένα like, ένα comment, να στηρίξετε, ξέρετε να κάνετε, μέσα τα λέω. Γιατί πραγματικά δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν κάνω ένα διαγωνισμό και κερδίζετε πράγματα και μπορώ να το κάνω αυτό, τέλος πάντων. Πάντα από μικρός είχα ένα θεματάκι με τους διαγωνισμούς και ξέρω εγώ, έστελνα μηνύματα, ξέρω εγώ, σε τηλεοπτικές εκπομπές έτσι ώστε να. Πώς το λένε, να παίρνω μέρος και αυτά. Εντάξει, πέρα από το δώρο, για μένα μετράει και το συνέστημα της στήριξης, να το πω έτσι. Γιατί ήξερα, ας πούμε, ότι τηλεόραση όταν έστειλε ένα SMS, ναι, ξέρω εγώ, μου πέραν το 1 ευρώ που κόστησε, ξέρω εγώ, το SMS και του στήριζα. Επειδή μου άρεσε η εκπομπή, του στήριζα και μπορούσα να πάρω και δώρο. Τέλος πάντων, μιλάω πολύ πάλι. Anyway, ας ξεκινήσουμε να σας δείχνω τα προϊόντα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα προϊόντα της GearBest. Λοιπόν, τα έχω εδώ πέρα. Πρώτα απ' όλα, μου στείλανε αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι ένα car camcorder. Αυτό το πραγματάκι, μισό, θα ανοίξουμε και θα σας πω τη φάση. Δεν έχει κάτι τρομερό, απλά το έχει μέσα το αυτό που είναι αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι το μαραθέτη, μισό, θα το δούμε σε λίγο, κάτσε εδώ, έχει κάτι άλλο μέσα. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε, αυτοκολλητάκια έχει. Και μέσα εδώ πρέπει να έχει μόνο χαρτούρες. Είμαι σωστός για να δω? Όχι, τελικά δεν είναι χαρτούρες. Είναι καλώδια. Να το πραγματάκι μας. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που λέτε, παιδιά, το βλέπετε, είναι καμερούλα. Αχ, ελπίζω να το βλέπετε. Σαν beauty γαμημένο κανάλι είμαι, τέλος πάντων. Το οποίο τι γίνεται? Από την μία έχει αυτή εδώ πέρα την οθονούλα. Εδώ πέρα αυτό το κόκκινο που βλέπετε είναι κόλλα, να το πω έτσι. Οπότε τι κάνεις? Το παίρνεις αυτό, το κολλάς έτσι στο αυτοκίνητό σου. Και έχει την κάμερα εδώ, απ' την άλλη εσύ βλέπεις τι γίνεται. Αλλά ναι, αυτό δεν είναι για να βλέπεις τι γίνεται. Αυτό είναι για να καταγράφει τι βλέπει ο οδηγός μπροστά. Από ό,τι έχω καταλάβει, παιδιά, αυτό εδώ είναι πολύ χρήσιμο σε περίπτωση ατυχήματος, έτσι ώστε να έχεις αποδείξεις ότι δεν έφταιγες εσύ. Δεν είναι πάρα πολύ, πώς το λένε, ευρύ γνωστό στην Ελλάδα, δεν το έχουν πολλοί οδηγοί αυτό, αλλά στην Αμερική, Ρωσία, τέτοια, είναι πάρα πολύ συνηθισμένο να το έχει κάποιος οδηγός αυτό, για τον λόγο που είπα, πέρα ότι μπορείς να έχεις βίντεο για ό,τι περίεργο γίνει. Οπότε, άμα οδηγάς και σου πεταχτεί, τι να σου πω, μια γιαγιάκα που να φοράει η purple μπλούζα και να πετάει, θα το έχεις σε βίντεο άμα έχεις ένα τέτοιο πράγμα. Από ό,τι έχω καταλάβει, απλά βάζεις μια SD καρτούλα, αυτό, τίποτα άλλο, παίρνεις το καλωδιάκι του εδώ πέρα, το συνδέεις με το, πώς λέει, με τον αναπτήρα εκεί πέρα του αυτοκινήτου, και απλά είναι συνεχόμενα, πώς το λένε, συνεχόμενα τραβάει. Εντάξει, cool είναι, δεν οδηγάω, θα το δώσω στην Άννα, ελπίζω να το κάνει κανένα review. Δεν ξέρω, θα το αφήσει το κανάλι σου από κάτω, καλού κακού. Άμα κάνει review θα το δείτε, άμα δεν το κάνει, δεν θα το δείτε. Πάντως τώρα πέρα την πλάγα, το είχα τσεκάρει και αυτό είναι ίσως από τις καλύτερες επιλογές που μπορείς να πάρεις για τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ φτηνό, θα αφήσω link από κάτω, δεν το ξαναλέω, το είπα και στην αρχή. Δεύτερο πραγματάκι, λοιπόν, θα σδίσω τώρα αυτό και το τρίτο πράγμα είναι γαμάτο, θα το δείτε σε λίγο. Αλλά το δεύτερο πραγματάκι είναι αυτό εδώ, το οποίο, αχ, αν φαίνεται, δεν νομίζω καν να φαίνεται. Τέλος πάντων, είναι ένα πράγμα το οποίο το χώνεις στη μούρη σου και, ναι. Λοιπόν, κάτσε, θα τα ανοίξουμε και θα σας πω τώρα τι είναι. Δεν θα σας εξηγήσω τι είναι γιατί δεν έχω καταλάβει το εγώ. Αλλά, ναι, το λοιπόν, βγάζουμε αυτό εδώ.
δεν έχει πολλά. Αυτό είναι στην ουσία. Μετά έχει τίποτα, δεν έχει εδώ. Οπότε ναι, είναι πολύ straightforward που λέει και η γιαγιά μου. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι. Είναι αυτό, είναι ένα πλαστικό πράγμα. Άκου τώρα πώς το λένε. Αυτό τώρα είναι ένα facial streamer, λέει. Ionic facial streamer. Δεν λέει streamer, λέει steamer. Όχι streamer. Δεν είναι στο Twitch. Οπότε τι κάνεις τώρα, αυτό το βάζεις στην πρίζα και μάλλον το χώνεις στο πρόσωπό σου και αυτό βγάζει ατμούς. Βγάζει ατμούς και σε κάνει όμορφο. Ωραία, μόλις είδε και η Άννα. Άννα, έλα εδώ πέρα να μας εξηγήσει την αυτομία. Τι κατάλληλη ώρα είσαι. Έλα Δάνα, έλα Δάνα. Πες γεια στα παιδιά. Yeah, είναι oh τόσο God. Κοντή, ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα λέει ότι είναι Ionic Steamer. Είναι Facial Steamer. Τι είναι αυτό, Άννα? Για το πρόσωπο βγάζει υδρατμούς ώστε να καθαρίζει το πρόσωπο. Βγαίνουν οι πόροι και μετά, τουλάχιστον οι αισθητικοί, πηγαίνουν εκεί, τσιμπάν τα σπυράκια και τα λοιπά, ώστε να βγουν όλοι οι πόροι και να μην έχεις άλλα σπυράκια. Ωραία, αυτό είναι παιδιά, είναι προφανώς τέλειο. Δεν έχω ιδέα γιατί ποιο πράγμα μιλάω, έτσι εδώ. Δεν είμαι σίγουρη, να μας γράψετε από κάτω, γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρη. Τι σε φέρνω τότε ρε Άννα, γάμω την τρέλα μου. Λοιπόν, για το επόμενο τώρα θα γραφτούμε. Το μαχαίρι, καλά, μιλάμε, θα κοπώ καμιά φορά έτσι όπως το ανοίγω. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το τελευταίο πράγμα που μου έστειλε το GearBest. Είναι το Robotic Vacuum Cleaner. Είναι από την iLife. Το βλέπετε. Δεν πιστεύω να λείψετε ένα διεύθυνσή μου. Ωραία, εντάξει. Λοιπόν, όπως το ανοίγω, θα σας πω τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Αυτό τώρα είναι μία σκούπα. Μια ρομποτική σκούπα και προσπαθώ να μην κοπώ τώρα. Έλα, το άνοιξα λοιπόν. Έλα, το βγάζω παιδιά. Έλα. Κι άλλο κουτί. Τουλάχιστον αυτό είναι πιο ωραίο κουτί. Κάτι είναι και αυτό. Και ελπίζω να ανοίγει πιο. Δεν ανοίγει πιο εύκολα. Τι είναι αυτά? Ένα χαρτόνι. Ένα χαρτόνι. Α, που έχει πουτανίτσα. Να την να, όπα. Α, έχει ιστορίες. Άννα, έλα εδώ κράτα, έλα Άννα, έλα. Αυτό να βάφουμε τα μαλλιά μας. Ωραία. Έχει και το, αυτό, το καλώδιο για να φορτίζει. Και έχει και αυτά εδώ. Αυτό εδώ είναι παιδιά, είπαμε είναι iLife. Λέει εδώ clean, οπότε λογικότατα θα είναι έτοιμο. Πατάς clean και σου λέει ναι master, πάω να καθαρίσω. Έχει δύο χεράκια από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα. Αυτό εδώ, όταν περπατάει να κάνει σε βλαμμένο. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει push. Χαμότερ, πριν να τα βλέπετε. Push. Αυτό δεν είναι vacuum cleaner, αυτό είναι CD player. Έχει χερουλάκι. Το παίρνουμε. Α, εδώ βάζω στα κακαδάκια μπαίνουνε. Και εδώ... εδώ είναι αυτό, το αυτό. Και το βάζεις και κάνεις γεια σου και σε ευχαριστώ. Και η άποψη του, η άλλη είναι εδώ. Είναι αυτή εδώ, έχει τα ποδαράκια του και καθαρίζει. Και αυτά. Από εδώ είναι οι sensors λογικά. Εδώ καταλαβαίνει που πάει. Ναι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό, αλλά... ναι. Anyway, πέρα την πλάκα τώρα, νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα αυτά. Ξαναλέω, θα έχω link από κάτω, να πηγαίνετε να τα δείτε, να δείτε και reviews και τα πάντα. Αλλά μου είπαν ότι πραγματικά μου στείλανε από τις καλύτερες ρομποτικές σκούπες. Θα το δοκιμάσω, επειδή το δικό μας κανάλι εδώ πέρα δεν έχει συνηθιστεί να γίνονται πολλά reviews. Ίσως το κάνω στο κανάλι της Άννας ή ίσως το κάνει μόνη της η Άννα στο κανάλι της. Θα δούμε, δεν ξέρω. Ή μπορεί να το κάνω στο Instagram, ή μπορεί να το κάνω στο Facebook, ή δεν ξέρω μπορώ να το κάνω. Αλλά κάτι θα κάνω, θα δούμε. Τι είναι αυτό, οδηγίες είναι αυτό? Ναι. Επόμενο, έχουμε ένα πράγμα που actually θα με βοηθήσει λίγο στα βίντεο. Είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα μικρόφωνο, σαν το μικρόφωνο που έχω εδώ. Κάτσε να σας το δείξω μία. Αυτό είναι το μικρόφωνο που χρησιμοποιώ κυρίως. Όπα, μ' ακούτε? Αυτό είναι το μικρόφωνο. Είναι το Rode VideoMic Pro. Το έχω από κάτω σε link στο description για όσους θέλετε να δείτε. Να το δείτε. Ωραία. Είναι τέλειο αυτό. Με έχει βοηθήσει στα πάντα όλα. Να ακούγονται όλα όμορφα. Αλλά τώρα έχω το μικρό του αδερφό. Νάτος.
εδώ πέρα. Είναι Κινέζος αδερφός, αλλά δεν έχει σημασία. Πρέπει να είναι καλός, ειδικά για τα λεφτά του. Από ό,τι είδα, ίσως είναι το πιο value μικροφωνάκι που κυκλοφορεί, γιατί έχω δει μερικά reviews. Βέβαια κυκλοφοράει με πολλές ονομασίες, αλλά αυτό είναι στην ουσία. Θα το αφήσω σε link από κάτω για όσο ενδιαφέρεστε για ένα καλό και φτηνό μικρόφωνο. Αυτό εδώ είναι. Κάτσε να το κάνουμε με το beauty, να με ορίστε έτσι, δεν κάνω beauty, έτσι κάνω κι εγώ. Να το, αυτό εδώ, έχει και αυτό εδώ πέρα το πράγμα για να μην, πώς το λένε, για τον αέρα, μωρέ, να μην κάνει φου, καταλάβατε τώρα. Έχει δύο ρυθμίσεις εδώ πέρα, για 90 μοίρες και 120 μοίρες. Τέλος πάντων, όσοι ενδιαφέρεστε θα καταλάβετε, δηλαδή άμα το πάρετε θα καταλάβετε. 90 μοίρες είναι για πιο focused χρήση και το 120 για πιο wide, τέλος πάντων, ναι. Αυτό παίρνει μια μπαταρία εδώ πέρα. Περίμενα, θα ανοίξω, το δείξω. Να η μπαταρία που παίρνει. Την έχει μέσα. Πάλι καλά. Και άμα είναι, θα χρησιμοποιώ από εδώ και πέρα και αυτό το μικρόφωνο για να το δείτε και όλα στη χρήση. Αλλά ναι, αυτό. Και τελευταίο, και ίσως για πολλούς από εσάς πιο cool πράγμα απ' όλα, είναι αυτά εδώ. Τελείως κινέζικα. Παπούτσια είναι. Είναι luminous shoes. Μερικοί σου ξέρετε ήδη τι είναι αυτά. Στα δείξω λίγο γρήγορα. Να τα παιδιά, αυτά εδώ είναι. Είναι τα παπούτσια που έχουν αυτά τα φωτάκια. Λοιπόν, κάτσε να σας δείξω. Πολλοί θα τα έχετε δει, είναι αρκετά popular, ειδικά σε Αμερική και τέτοια ιστορίες. Λοιπόν, το βλέπετε ή είναι πολύ φωτεινό το πλάνο? Νομίζω τώρα ότι το βλέπετε καλύτερα. Κοιτάξτε, έχει διάφορα χρώματα. Cool. Ωραία. Πρέπει να το κάνω μια σπηλίτσα εδώ πέρα για να το βλέπετε, γιατί μου φαίνεται είναι πολύ φωτεινό το πλάνο. Έχει πολλά χρώματα και άμα το πατήσεις, κοιτάξτε, εναλλάζονται κιόλας. Είτε είναι έτσι, είτε έτσι πιο αργά, είτε έτσι, είτε έτσι, είτε έτσι, είτε καθόλου. Τα επέλεξα σε ασημένιο χρώμα, γιατί είχε και σε χρυσό και το χρυσό ήταν. Ναι, οπότε να τα, σκέφτομαι στα επόμενα lives να το έχω, να τα φοράω και να τα έχω στο mauve το χρώμα, γιατί... Γιατί όχι. Ναι παιδιά, οπότε αυτά ήτανε τα πράγματα. Όπως σας είπα, ψήστε το να κάνετε κανένα share, μπας και έχουμε κανένα giveaway. Δούνε οι εταιρείες ότι, you know what, αυτός ο Easy Purple είναι και γαμό. Έχει και γαμό τα νούμερα, μπορούμε να κάνουμε giveaways. Οπότε αυτά παιδιά, τώρα όπως βάζω το μαχαίρι μου μέσα, θα σας αποχαιρετήσω και θα σας πω να έχετε μια υπέροχη μέρα. Και όπως πάντα, peace and move. Boo. Yeah. Ah.